Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για το θέμα της διαφάνειας έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται πάρα πολύ πίσω σε αυτό το τομέα. Το καυτό λοιπόν θέμα της διαφθοράς επιχειρεί να χτυπήσει η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια Κύπρος. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι μαζί και θα επιστρέψουμε για να το σχολιάσουμε τον καλεσμένο μας. Ξέρει αυτόν που πήρε μίζα για να δεχτεί ακατάλληλα προϊόντα. Δέχτηκε να δώσει φακελάκι για να εξασφαλίσει το μέλλον του παιδιού της. Του ζήτησαν να συγκαλύψει μια υπόθεση απάτης που έχει στοιχήσει ανθρώπινες ζωές. Η διαφθορά πρέπει να μας κρατάει όλους ξύπνιους. Ώρα να ξυπνήσουμε. Για να καταγγείλεις ένα περιστατικό διαφθοράς, κάλεσε την ανεξάρτητη γραμμή 700 711. Δωρεάν ενημέρωση και υποστήριξη. Μια υπηρεσία της Οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια Κύπρου. Απαιτώ διαφάνεια. Τη δράση λοιπόν της μη κυβερνητικής οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια Κύπρος και του προγράμματος Απαιτώ διαφάνεια θα μας εξηγήσει ο εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης, ο κύριος Νικόλας Νικολαίδης. Κύριε Νικολαίδη, σας χαιρετώ. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Ευχαριστώ λοιπόν για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εξηγήστε μας λοιπόν καταρχήν πώς λειτουργεί η οργάνωσή σας και ποιες υπηρεσίες παρέχει. Να μιλήσουμε και λίγο για το πρόγραμμα. Η οργάνωση Διεθνή Διαφάνεια Κύπρος ξεκίνησε τις εργασίες της το 2011 από μια ομάδα ανθρώπων, πολιτών, οι οποίοι είδαν το πρόβλημα της διαφθοράς πολύ πιο νωρίς από ό,τι το έχουμε δει οι υπόλοιποι. Έγινε η σύσταση της οργάνωσης το 2010 και ξεκινήσαμε ουσιαστικά δουλειά το 2011. Από το 2011 αυτό το οποίο λέμε ότι καταφέραμε να κάνουμε μέχρι και το 2014 ήταν να ευαισθητοποιήσουμε στην ουσία τον κόσμο και να κάνουμε τη λέξη διαφθορά, διαφάνεια, μέρος πλέον της καθημερινότητας. Δυστυχώς μας πρόλαβαν τα γεγονότα, οπότε η οργάνωση πλέον έπρεπε να διαδραματίσει πέραν από τον σκοπό της επιμόρφωσης ή της ενημέρωσης ένα πιο ουσιαστικό ρόλο για να μπορέσει να δράσει στην κοινωνία μέσω των πολιτών. Γι' αυτό από τον Σεπτέμβρη του 2014 ξεκινούμε το πρόγραμμα Απαιτώ Διαφάνεια, επειδή έχουμε νιώσει ότι είναι πλέον ώρα να ξυπνήσουμε. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτό το πρόγραμμα. Είδαμε και το διαφημιστικό που προβάλλεται και στα social media. Δώστε μας λίγο την εικόνα του πώς λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Απαιτώ Διαφάνεια είναι στην ουσία μία γραμμή, μία υπηρεσία υποδοχής καταγγελιών. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Σημαίνει ότι οποιοδήποτε πολίτης ή εταιρεία έχει το δικαίωμα να μας προσεγγίσει και με απλούς τρόπους, οι οποίοι περιλαμβάνουν το να καλέσει την τηλεφωνική γραμμή 700 700 11, είτε να μπει στην ιστοσελίδα μας στο transparencycyprus.org / Απαιτώ Διαφάνεια, μπορεί να υποβάλει από εκεί ένα αίτημα στο οποίο θα μας λέει την ενημέρωση την οποία θέλει να κάνει προς εμάς, την πληροφόρηση, την καταγγελία. Με αυτούς τους τρόπους εμείς αναλαμβάνουμε να εξετάσουμε την καταγγελία και σε πρώτο στάδιο να δούμε μαζί με τον πολίτη ή με την εταιρεία η οποία κάνει την καταγγελία εάν αυτό το οποίο καταγγέλει ή ενημερώνει είναι όντως διαφθορά. Σε περίπτωση που είναι διαφθορά, θα προχωρήσουμε μαζί του για να συλλέξουμε στοιχεία για να μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε την υπόθεση. Σε περίπτωση που δεν είναι διαφθορά, θα καθοδηγήσουμε τον πολίτη για το πού όντως πρέπει να απευθυνθεί, ώστε να μπορέσει το συγκεκριμένο αίτημα να εξεταστεί από τον αρμόδιο φορέα. Πρέπει να τονίσω ότι η Οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια Κύπρος είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, μη πολιτική οργάνωση. Επίσης, θα πρέπει να τονίσω ότι δεν είναι ούτε σκοπός, ούτε στόχος, ούτε η αποστολή μας να μπούμε στην θέση να αναπληρώσουμε
το ρόλο των διοκτικών αρχών, της αστυνομίας, της εισαγγελίας, του γενικού ελεγκτή. Ο ρόλος μας είναι καθαρά συμπληρωματικός στο να βοηθήσουμε τους πολίτες για να μπορέσουν οι πολίτες να έχουν ένα αξιόπιστο και απλό τρόπο να καταγγείλουν τα κακώς έχοντας το κομμάτι διαφθορά. Μάλιστα, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, εφόσον διαπιστωθεί ότι όποια καταγγελία περιέχει, ισχύει τέλος πάντων στο βαθμό που ο πολίτης καταγγέλει, εσείς τους παρέχετε και κάποιες νομικές συμβουλές, μπορούν μέσω κάποιων νομικών σας συμβούλων ή δικηγόρων να προχωρήσουν την υπόθεση ή τη δική τους, εφόσον είμαστε και σε μια πολιτεία, σε μια κοινωνία με πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν και πολλά οικονομικά προβλήματα. Λοιπόν, η οργάνωση δεν παρέχει νομική εκπροσώπηση στο δικαστήριο. Για να είναι απλό για τον κόσμο, δεν θα εκπροσωπήσουμε κανένα πολίτη ή κανένα ή καμία εταιρεία στο δικαστήριο. Αυτό το οποίο κάνουμε, θα τον βοηθήσουμε να στοιχειοθετήσει την υπόθεση σε ένα πλαίσιο εχεμήθειας και ανωνυμίας, να μπορέσουμε να μαζέψουμε μαζί με τη δική μας καθοδήγηση τα στοιχεία και όταν η υπόθεση είναι έτοιμη να κατατεθεί, να τον βοηθήσουμε ή να βοηθήσουμε την εταιρεία να την καταθέσει. Δεν παρέχουμε άμεσα νομικές συμβουλές και αυτό το πράγμα θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές, ώστε να μην υπάρχει παρεξήγηση ούτε με τους πολίτες, ούτε με τις εταιρείες ότι αναπληρώνουμε δικηγόρους ή την εισαγγελία ξανά ή την αστυνομία. Τι είδους καταγγελίες έχετε συνήθως, για ποιους τομείς ή δεν είναι συγκεκριμένο? Εννοείται σε ποιους τομείς... Σε ποιους τομείς διαφθοράς εστιάζονται περισσότερες καταγγελίες οι οποίες έρχονται σε εσάς? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταγγελίες, επειδή τουλάχιστον η υπηρεσία έχει ξεκινήσει χθες. Η τηλεφωνική γραμμή θα ξεκινήσει τη λειτουργία της στις 2 Οκτωβρίου. Θα εργάζεται παρεπιπτόντως κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα η τηλεφωνική γραμμή. Όλοι οι υπόλοιποι τρόποι επικοινωνίας με την οργάνωση είναι 365 μέρες τον χρόνο, ανά πάσα στιγμή με οποιονδήποτε τρόπο. Όμως, απαντώντας τη δική σας ερώτηση, πού εστιάζονται κατά κύριο λόγο οι καταγγελίες ή τα παράπονα, αν θέλετε, του κόσμου. Από τις έρευνες τις οποίες έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, τα τελευταία 3 χρόνια, όπου έχουμε εστιαστεί, επειδή ξέρετε στην Κύπρο, πρέπει να μπορέσει να αποδείξεις επιστημονικά και το αυτονόητο. Οπότε, μέσω των ερευνών οι οποίες έχουν γίνει, έχουμε δει ότι κατά κύριο λόγο οι καταγγελίες εστιάζονται στο θέμα της κατάχρησης εξουσίας για ίδιον όφελος, και όταν λέμε ίδιο στην Κύπρο, να σκεφτείτε ότι το ίδιον όφελος μπορεί να σημαίνει το δικό μας όφελος ή το όφελος μέλους της οικογένειας μας ή το όφελος του συνόλου το οποίο εκπροσωπούμε κλπ. Αυτή είναι μια τεράστια κατηγορία όπου εμπίπτουν αρκετά παράπονα. Το δεύτερο είναι το θέμα της δωροδοκίας, αυτό το οποίο λέει ο κόσμος φακελάκι. Έχουν φτάσει στα 3-3,5 χρόνια κοντά μας αρκετές υποθέσεις, τις οποίες εμείς με τη σειρά μας έχουμε δώσει στα αρμόδια τμήματα. Οπότε κυρίως το πρόβλημα στην Κύπρο το βλέπουμε να υπάρχει σε αυτούς τους δύο τομείς. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα, έμμεσα ή άμεσα, σχετίζονται με αυτά τα δύο. Εσείς προτίθεστε σε ένα ενδεχόμενο που θα διερευνήσετε μια καταγγελία, αλλά ενδεχομένως ο πολίτης για τους χύψη λόγους αποφασίσει να κάνει πίσω. Εσείς θα προβαίνετε σε καταγγελίες ή θα το αφήνετε εκεί εφόσον ο πολίτης δεν θέλει να το προχωρήσει? Είναι κάτι αυτό το οποίο μας έχει απασχολήσει. Αυτή τη στιγμή ο στόχος της υπηρεσίας και της οργάνωσης είναι να μιλήσουμε, είναι να οθήσουμε τον κόσμο να ξυπνήσει και να κάνει καταγγελίες. Ο στόχος καθαρά θα είναι, από τη στιγμή που θα υποπέσει στην αντίληψή μας μία υπόθεση, η υπόθεση να προχωρήσει. Αν τώρα ο συγκεκριμένος πολίτης ή εταιρεία θέλει να αποσύρει την υπόθεση για οποιοδήποτε λόγο, άρα βλέπουμε πως ότι στη μαρτυρία δεν θα μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε υπόθεση, απλά θα φτάσουμε μέχρι το σημείο
της δημοσίευσης, χωρίς πλέον να μιλήσουμε για οτιδήποτε περισσότερο. Να πούμε λίγο και για, για τον τρόπο με τον οποίο παίρνει πόρους η μη κυβερνητική οργάνωση της οποίας προείσταστε. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει σε μεγάλο βαθμό παίρνει κονδύλια ευρωπαϊκά, έτσι. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 90%. Απλά να πω παρενθεντικά ότι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο εφαρμόζεται από το 2003 σε 60 χώρες, 90 παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας, για να καταφέρουμε να φέρουμε την συγχρηματοδότηση και το πρόγραμμα στην Κύπρο. Για να λειτουργήσει το πρόγραμμα, έγιναν όλες οι διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για να την διεκδίκηση και την επιτυχία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος σε αυτά τα πλαίσια στην Κύπρο. Μαζί με εμάς είναι ακόμα 6 χώρες, οι οποίες συντονίζονται από την Διεθνή Διαφάνεια, της οποίας είμαστε μέλος, στο Βερολίνο. Και συμπτωματικά να σας πω ότι οι 6 χώρες είναι κατά βάση μεσογειακές χώρες. Είναι χώρες τις οποίες έχει χτυπήσει η κρίση, χώρες οι οποίες λέγεται ότι στον DNA μας έχουμε περισσότερη διαφθορά από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Μάλιστα. Κλείνοντας, έτσι σύντομα, αν θέλετε να μου δώσετε τους στόχους σας και αν θεωρείτε ότι με αυτήν την προσπάθεια μπορούμε να δούμε έτσι μια άσπρη μέρα στην Κύπρο από πλευράς διαφθοράς, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στον τόπο μας, δεν είμαστε και τόσο καθαροί σε πολλούς τομείς, έτσι. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι μπορεί να πούν ότι κυνηγάμε ανεμόμυλους, ότι σηκώνουμε ένα αντάρτικο σε εποχές που το σύστημα δεν σηκώνει αντάρτικα. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε τους πολίτες μαζί μας. Θέλουμε τους πολίτες να ξυπνήσουν επιτέλους και να ξεκινήσουν να απαιτούν διαφάνεια. Αν δεν πιστεύαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, δεν θα κάναμε αυτό το οποίο κάνουμε. Άρα η απάντηση είναι ότι ναι, πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, πιστεύουμε ότι για την πολιτεία, για την κοινωνία, για τους ανθρώπους, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Εύχομαι πραγματικά να αλλάξουν όλα και να ξέρετε πως και εμείς θα είμαστε δίπλα σας, ό,τι χρειαστεί και ό,τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς για μια καλύτερη πολιτεία, μια καλύτερη κοινωνία στην Κύπρο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Σας χαιρετώ.